Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια σαφή στροφή προς το θυλασμό πανευρωπαϊκά. Και γνωρίζουμε από μελέτες ότι υπάρχουν κάποιες καλές πρακτικές, μια σειρά από πρότυπες πρακτικές, που αν εφαρμοστούν στα μεευτήρια, μπορεί να βοηθήσουν προς αυτήν την κατεύθυνση. Δηλαδή, στην έγκαιρη εγκαθίδρυση του θυλασμού, ενώ η μητέρα βρίσκεται στο μεευτήριο, όπου το προσωπικό του μεευτηρίου μπορεί να παρέχει στήριξη και βοήθεια, έτσι ώστε η μητέρα να συνεχίσει να θυλάζει απρόσκοπτα και αποτελεσματικά όταν θα επιστρέψει στο σπίτι με το μωρό. Στη μελέτη BrEaST in Life φάνηκε ότι κάποιες πρακτικές από τα 10 βήματα εφαρμόζονται αρκετά ικανοποιητικά στην Κύπρο. Για παράδειγμα, οι μητέρες ανέφεραν ότι η έναρξη του μητρικού θυλασμού γινόταν σχετικά νωρίς. Πολλές μανούλες έβαζαν το παιδί στο στήθος άμεσα μετά το κετό. Και έλαβαν πάρα πολύ καλές συμβούλες από το μευτικό προσωπικό ως προς την τοποθέτηση του μωρού σωστά στο στήθος. Μία άλλη καλή πρακτική που φάνηκε από τη μελέτη BrEaST in Life είναι ότι οι μητέρες λάβαναν σωστές συμβουλές όσον αφορά το θυλασμό χωρίς ωράριο, δηλαδή τα παιδιά να τρέφονται όποτε θέλουν για όση ώρα θέλουν. Υπάρχουν κάποιες καλές πρακτικές όσον αφορά τα 10 βήματα για τον επιτυχή μητρικό θυλασμό, οι οποίες δεν φαίνεται ότι εφαρμόζονται τόσο συστηματικά στα μευτήρια στην Κύπρο, όπως φάνηκε από τη μελέτη BrEaST in Life. Ένα από αυτά τα βήματα είναι η συγκατοίκηση του βρέφους με τη μητέρα. Διάφορες μελέτες δείχνουν ότι η συγκατοίκηση της μητέρας με το μωρό αυξάνει τις πιθανότητες για επιτυχή μητρικό θυλασμό. Ο λόγος που οι μελέτες αυτές δείχνουν αυτά τα αποτελέσματα είναι γιατί εάν η μητέρα μένει με το μωρό 24 ώρες το 24ωρο, είναι πολύ περισσότερο πιθανό να μάθει η ίδια να αναγνωρίζει τα σημάδια πείνας του παιδιού της για να μπορέσει να το βάλει στο στήθος έγκαιρα. Μία άλλη πρακτική που φάνηκε από τη μελέτη BrEaST in Life ότι δεν εφαρμόζεται τόσο συστηματικά είναι η μη χρήση της πιπίλας κατά την έναρξη του μητρικού θυλασμού. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι αν ένα παιδάκι του δοθεί πιπίλα κατά τις πρώτες μέρες, όταν ακόμα προσπαθεί να μάθει την τεχνική του θυλασμού, προσπαθεί να πάρει σωστά τη θηλή της μητέρας στο στόμα του, τότε υπάρχει πιθανότητα να δημιουργηθεί αυτό που λέμε ενησύχηση θηλών. Με διαφορετικό τρόπο παίρνει ένα παιδί τη θηλή της μητέρας στο στόμα και με διαφορετικό τρόπο παίρνει την πιπίλα ή τη θηλή ενός μπιπερό. Οπότε είναι σημαντικό κατά τη διάρκεια που το παιδί μαθαίνει την τεχνική του θυλασμού, μαθαίνει να παίρνει θηλή της μητέρας στο στόμα, να μην του δίνεται η πιπίλα ή οποιαδήποτε άλλη θηλή από μπιμπερό. Ένα από τα σημαντικότερα βήματα για να πετύχει κάποιος το μητρικό θυλασμό που φάνηκε στη μελέτη BrEaST in Life ότι δεν εφαρμόζεται τόσο συστηματικά είναι ο αποκλειστικός θυλασμός. Είναι πολύ σημαντικό ένα παιδάκι να θυλάσει αποκλειστικά τόσο κατά τις πρώτες μέρες ζωής όσο και στη συνέχεια για να μπορέσει να πάρει τα ωφέλη του μητρικού γάλακτος. Τώρα, για να πετύχει ένα παιδί να θυλάζει αποκλειστικά, πρέπει τις πρώτες μέρες να δίνεται μόνο μητρικό γάλα και καμία άλλη τροφή. Το μητρικό γάλα που δίνεται στην αρχή στο μωρό από το στήθος της μητέρας είναι το πρωτόγαλα. Το πρωτόγαλα είναι ό,τι ακριβώς χρειάζεται ένα μωρό για να μπορέσει να μεγαλώσει τις πρώτες μέρες και είναι γεμάτο αντισώματα. Τα συμπληρώματα με ξένο γάλα ή με τσάιν οποιαδήποτε άλλα υγρά μπορούν να επηρεάσουν την παραγωγή του μητρικού γάλακτος στην μητέρα και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην δίνονται κατά τους πρώτους 6 μήνες ζωής του παιδιού όπου γίνεται μητρικός θυλασμός. Είναι καλό οι γονείς να ενημερώνονται για αυτές τις καλές πρακτικές για τον επιτυχή θυλασμό κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, να τις συζητούν με τους επαγγελματίες υγείας και να ζητούν όπως αυτές εφαρμοστούν στη δική τους περίπτωση.